Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πώς είσαστε? Λοιπόν, αρχίζει από το κρύο, νομίζω, και δεν μπορώ να μιλήσω καθαρά. Έχει πάρα πολύ κρύο αυτές τις ημέρες και στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης, αλλά νομίζω και πανελλαδικά τουλάχιστον. Αν και τις επόμενες μέρες λέει θα αυξηθεί λίγο η θερμοκρασία, αλλά εμάς προς το παρόν σήμερα δεν μας έχει κάτι χάρη. Γι' αυτό καμισάκια, φανελάκια, από πάνω ζακετούλες ως σαν κουβερτίτσες, γιατί δεν την παλεύουμε άλλο. Ελπίζουμε να είστε πραγματικά καλά. Σήμερα είναι Πέμπτη, είναι 17 Νοεμβρίου, 43 χρόνια μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, όπου γίνονται, πρέπει να πούμε, αρκετές εκδηλώσεις σήμερα μνήμης και τιμής για όλους τους ανθρώπους που πολέμησαν υπέρ της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Ωστόσο, εμείς θα πούμε για μία άλλη μάχη, μία ουσιαστική μάχη επίσης, η οποία και δίδεται αυτό το χρονικό διάστημα από ένα 15χρονο παιδί, από το Γιάννη, μιας και σήμερα πρέπει να πούμε ότι θα πραγματοποιηθεί ο Μαραθώνιος Ζωής που έχει προγραμματιστεί να γίνει από 49 συλλόγους του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Εύρου γενικότερα, αν δεν κάνω λάθος, κάτω από την ομπρέλα της Ένωσης Πολιτιστικών Φορέων Εύρου. Έχω μαζί μου τον Παντελή Καλυμνιό, ο οποίος είναι πρόεδρος συλλόγου που συμμετέχει στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Να τον καλησπερίσω κιόλας. Καλησπέρα, Παντελή. Καλησπέρα και ευχαριστώ που με φέρνετε πάλι κοντά σας. Καλησπέρα σε όλους τους συμπολίτες που θα συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια, όσους μπορέσουν και όσους μη, αλλά και ένα πολύ, και μια καλησπέρα και ένα μεγάλο ευχαριστώ, και θα το εξηγήσουμε, πιστεύω, στην κουβέντα μας, στη μητέρα και στο Γιαννάκη, θέλω να πω. Να πούμε λοιπόν καταρχήν, γνωριζόμαστε με τον Παντελή εδώ και πάρα πολλά χρόνια, οπότε πολλές φορές θα μιλάμε στον ελληνικό, γιατί δεν γίνεται κιόλας, έτσι μιλάμε για μια προσωπική σχέση επίσης και φιλική συν της άλλης. Αλλά για να καταλάβει ο κόσμος, ο οποίος πρώτη φορά σήμερα ακούει το θέμα, που εμείς πολλές φορές το έχουμε αναδείξει, ότι μιλούμε για ένα παιδί 15 ετών, το οποίο και δίνει μάχη με τη λευκαιμία και μάλιστα σε ένα αρκετά προχωρημένο στάδιο. Αναζητώνταν δότης τόσο καιρό, βρέθηκε. Πάρα πολύ σπάνιο αυτό. Πολύ σπάνιο το να βρεθεί. Εδώ έχουμε να κάνουμε, είναι το πρώτο σημαντικό σημείο, έχουμε να κάνουμε την τύχη που μας χαμογελάει. Έτσι ακριβώς. Και μιλάω σαν είναι ο Γιάννης δικό μου παιδί. Ναι, δεν έχει καμία σημασία. Εννοείται. Για όλα τα παιδιά του κόσμου το ίδιο θα λέγαμε. Οπότε έχοντας ως πρώτο πράγμα αυτό, ότι βρέθηκε ο δότης και έχουμε την ελπίδα να κάνουμε κάτι. Και πούμε για την ελπίδα, όπως θα λέγαμε, Έλληνα, θα θέλω να με βοηθήσει, γιατί. Βεβαίως. Λίγο με την τηλεόραση. Έγινε ένα κάλεσμα από την ΕΠΟΦΕ. Ένα πάρα πολύ μεγάλο μπράβο στην ΕΠΟΦΕ. Και το περίεργο ήταν ότι ανταποκριθήκαν όλοι οι σύλλογοι με την πρώτη κουβέντα. Και ο αριθμός είναι μεγάλος. Είναι 49 σύλλογοι που συμμετέχουν στο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα, το οποίο θα ξεκινήσει στις 6 στο Δημοτικό Θέατρο της Αλεξανδρούπολης. Αλλά είναι και πάρα πολλοί ακόμα σύλλογοι, οι οποίοι δεν είχαν έτοιμο κάτι για να παρουσιάσουν, αλλά συμμετέχουν, προσπαθώντας να πείσουν μέλη, αλλά και τον κόσμο τον απλό, να συγκεντρωθούν κάποια χρήματα. Στόχος λοιπόν είναι να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Χρήματα για το θέμα του μοσχεύματος, το οποίο το καλύπτει κανονικά το ασφαλιστικό ταμείο της οικογένειας, θα δοθούν μετά από 3 μήνες. Η μητέρα, ωστόσο, για να προκαταβάλει και για να μπορέσει να φέρει το μόσχευμα, δανείστηκε, βρήκε τον τρόπο μέσα από την οικογένεια, από φίλους, από συγγενείς, βρέθηκε το ποσό, δόθηκε για να μπορέσει το μόσχευμα να έρθει και θα τα πάρουν μετά από 3 μήνες και η γυναίκα θα τα μοιράσει μετά όπου πρέπει να τα μοιράσει. Η προσπάθεια λοιπόν που γίνεται σήμερα δεν είναι για το μόσχευμα, είναι για να μπορέσει να ανακουφιστεί η οικογένεια και να επικεντρωθεί σε αυτό που πραγματικά έχει σημασία, δηλαδή στον αγώνα που θα δώσει ο Γιάννης και η οικογένεια τους επόμενους 6 μήνες από την επέμβαση και έπειτα, να μπορέσει να αποδεχθεί το μόσχευμα, και να μπορέσει να ξεπεράσει το πρόβλημα, έτσι δεν είναι? Και για την οικογένεια να είναι δίπλα στο παιδί της, γιατί θα μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη, όπως ξέρουμε. Έτσι. Αν δεν κάνω λάθος, είναι για 6 μήνες. Περίπου για ένα εξάμηνο. Δηλαδή, θέλουμε να συνδράμουμε και να βοηθήσουμε και στον πρώτο λόγο να ελαφρύνουμε την οικογένεια στην προσπάθειά της. Τώρα, αν θέλουμε να μιλήσουμε λίγο πιο βαθιά για το προσωπικό λόγο του καθενός, θα μπορούσαμε να το κάνουμε και αυτό, αν θα θέλεις, Ελληνά μου. Ναι, βεβαίως το ήθελα, γιατί καταρχήν, και θέλω λίγο να ετοιμάσουμε, αν γίνεται, και τη συνέντευξη την οποία παραχώρησε χθες για πρώτη φορά η μητέρα του Γιάννη. Η μαμά του Γιάννη, λοιπόν, χθες βγήκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Κυριακή Μπασκάκη και μίλησε για το θέμα τους. Καθόλου αξιοπρεπής η γυναίκα. Ούτε ζητιανεύει κανένας, ούτε τίποτα. Εμείς προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε, έτσι, για να μπορέσουμε να τους ελαφρύνουμε, και αυτό είναι σημαντικό. Το ερώτημα όμως είναι, και το ζήτημα είναι, ότι υπάρχει και κόσμος ο οποίος λέει, γιατί το Γιάννη? Για ποιο λόγο το Γιάννη και όχι το ένα παιδί ή το άλλο παιδί? Καταρχήν να πούμε ότι δεν ξέρουμε ποιος ακριβώς έχει ανάγκη, έτσι, δηλαδή. Έχει δημοσιοποιηθεί απλά η ιστορία του Γιάννη, έτσι δεν είναι?
Αλλά γιατί το Γιάννη? Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ερώτημα. Και θα απαντήσω τώρα προσωπικά, σαν Παντελής, όπως με γνωρίζεις. Γιατί τον Γιάννη, τον οποίο δεν τον γνωρίζω, γιατί σαν τον Γιάννη έχουμε σε όλη τη γη και στη χώρα που ζούμε και στον τόπο μας πάρα πολλούς. Θεωρώ κατ' εμέ, δηλαδή, σαν Παντελής, ότι αυτή τη φορά, μια και κινητοποιήθηκε και τη ζήτησε την βοήθεια η οικογένεια και ήρθε η αφορμή να βγει αυτό στην επιφάνεια, θεωρώ ότι εγώ εκφράζω τη δικιά μου ελπίδα, την ελπίδα μου. Δηλαδή, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, Έλενα, έχουμε κάτι περιμένουμε και έχουμε ανάγκη αυτή την ελπίδα. Την ελπίδα για το οτιδήποτε. Δεν είναι μόνο η έκφραση ως προς την υγεία ή ως προς τη ζωή. Οι χαρές της ζωής έρχονται από πολλά πράγματα. Το μεγαλύτερο είναι η αγάπη που συμπεριλαμβάνει πάρα πολλά. Λοιπόν, αυτή η ελπίδα, η προσωπική του Παντελή, σήμερα λέγεται Γιάννης. Εκφράζει με το όνομα του Γιάννη. Και το κάνω με όλη μου την καρδιά να βοηθήσουμε, όπως πιστεύω και όλοι αυτοί που θα ακολουθήσουν μέσα, τα μέλη του συλλόγου μου ή όλοι οι σύλλογοι, μακάρι να τους εκφράζω. Σήμερα λέμε την ελπίδα Γιάννη. Και θα χαρώ πάρα πολύ με ό,τι θα γίνει, γιατί είναι σίγουρο ότι θα γίνει, στην πόλη μου, να δω μια αίθουσα γεμάτη και τον κόσμο απ' έξω να προσπαθεί να βρει αυτή την ελπίδα του και να το μετουσιώνει σε χαρά, να κάνουμε αυτόν τον ωραίο χαμό που λέμε, όπως και αν ακούγεται, και να βοηθάμε κάθε φορά την ελπίδα και συνονομάζουμε κάθε μέρα με ένα άλλο όνομα, γιατί έχουμε ανάγκη να πορευτούμε πλέον στη ζωή μας με καθημερινό αγώνα, σε οποιαδήποτε θέματα, για την ελπίδα και για την αγάπη που λέμε. Mm-hmm. Και θα χαρούσα πάρα πολύ να έβλεπα τους συνανθρώπους μου να σκέφτονται και λίγο αυτήν την πλευρά. Και να μπορούμε να μιλάμε λίγο πιο βαθιά μέσω ψυχής και να ρίξουμε τα προσωπία που οι καιροί έχουν φέρει. Αλλά έχουν φέρει μέσα σε αυτό το σημείο που μας έχουν κάνει να ψάχνουμε για το διαφορετικό και νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή έκφραση αυτής της διαφορετικότητας στο όνομα του Γιαννάκη. Mm-hmm. Παντελή, να πούμε ότι λίγο ή πολύ όλοι οι άνθρωποι έχουμε περάσει μια ανάλογη κατάσταση. Αγγίζω ευαίσθητες χορδές και τις δικές σου και τις δικές μου όμως. Εντάξει, για να μην θεωρηθεί... Γι' αυτό δεν άφησα την ευκαιρία και μίλησα έτσι προηγουμένως. Ναι. Για να μην θεωρηθεί ότι αγγίζουμε πολύ προσωπικά πράγματα, να πω ότι και στη δική μου οικογένεια, η αδερφή μου πάλευε με καρκίνο πάρα πολλά χρόνια, σε αυτήν την ηλικία κιόλας. Ναι. Και ξέρω από πρώτο χέρι το τι σημαίνει για μια οικογένεια, για το παιδί ειδικά, να έχει καρκίνο ή να το αντιμετωπίζει, να τρέχει για να το κάνει καλά. Για όλη την οικογένεια, για όλο το σόι, έτσι, δεν το συζητάμε, και για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και επίσης γνωρίζω από πρώτο χέρι και τι κάνει στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας αυτό το πράγμα, αλλά και το τι κάνει στα οικονομικά μιας οικογένειας. Γιατί όση διάθεση και να έχεις, και όσο χρήματα και να έχεις, και όση διάθεση να έχουν και γύρω σου, κάποια στιγμή όλα αυτά τελειώνουν. Και υπάρχει. Θυμάμαι, λέγεται, και εγώ τον πατέρα μου και τη μάνα μου πολλές φορές να αγχώνονται για το πώς θα βρούνε τα μεταφορικά για να πάνε στη Θεσσαλονίκη, να πάνε στην Αθήνα ή να πάνε δεξιά-αριστερά για να την κάνουν καλά. Άρα είναι το λιγότερο που μπορεί να κάνει κάποιος γι' αυτό. Δηλαδή είναι το πιο ασήμαντο πράγμα σε όλη αυτή την προσπάθεια. Εννοείται. Είναι έτσι. Σε αυτή την αρρώστια, σε αυτόν τον αγώνα. Τώρα κλαις και στεναχωριέμαι γιατί σε ακουμπάω. Εντάξει, καταλαβαίνω το πώς αισθάνεσαι. Γιατί το πέρασες μέσα στο σπίτι σου ακόμα χειρότερα, πρέπει να πω εσύ. Έχεις περάσει και από το ίδιο. Ναι, εμένα όμως το ξεπέρασε, κατάλαβες. Δηλαδή, δόξα στον Θεό, το ξεπέρασαν. Εσύ ξέρω τι πόλεμο και τι, λοιπόν, τι κάνατε. Και όλη η οικογένεια. Νομίζω ότι είμαι σε θέση να μιλήσω και νομίζω ότι έχουν ξεπεράσει πολλά πράγματα. Και ίσως κάποια στιγμή να μιλάμε και για αυτά που πονάνε. Γιατί και ο πόνος είναι μέσα στη ζωή και νομίζω ότι. Συναισθήματα δυνατά, όπως η χαρά και τα λοιπά, πολλές φορές προέρχονται και από τον πόνο. Γιατί ο πόνος δεν εκφράζει μόνο κάτι τυχές γεγονός, μπορεί να πονέσεις και από άλλα πράγματα. Από δυνατούς πόνους μαθαίνεις, παίρνεις μαθήματα στη ζωή και σε στιγματίζουν σε ορισμένα πράγματα, όπως το είδα και όπως μίλησες, γιατί εγώ καταλάβαινα απόλυτα τι θες να πεις. Και λέμε, το πιο απλό πράγμα είναι το οικονομικό. Σε αυτή την αρρώστια, έτσι, που δεν ξέρεις που θα σε βγάλει. Και όπως ξέρεις, όλη η οικογένεια και όλοι που είναι δίπλα του, ο καθένας στο δικό του αγώνα, γιατί ο δικός μου ή ο δικός αγώνας δεν εκφράζει ούτε ακολουθείται από κανέναν άλλον. Έτσι. Αλλά όπως λένε, όπου πέφτει η φωτιά και καίει, έτσι. Είναι πολύ σοφό αυτό. Λοιπόν, ξέρουμε ότι ο καθένας που ακολουθεί μια τέτοια περίπτωση ζει μια άλλη ζωή. Και το λέω αυτό και το λέω πραγματικά. Ζήσαμε μια άλλη ζωή. Ήμασταν παράλληλα με όλο τον κόσμο και με όλη την κοινωνία, στο δικό μας αγώνα. Δεν βγήκαμε νικητές, έχω την ελπίδα όμως και θα είμαι σε κάθε ελπίδα να βγούμε με αυτή την αρρώστια μια φορά νικητές με οποιονδήποτε Γιάννη, με οποιοδήποτε άλλο όνομα ή με οποιαδήποτε ελπίδα που θα έχει άλλο όνομα όπως είπαμε και πριν.
Σε ευχαριστώ πολύ που μου δίνεις τη δυνατότητα να μιλήσω έτσι. Και σου το ρωτάω, ξέρεις για ποιο λόγο, γιατί πραγματικά αυτές τις μέρες έχει γίνει ένας ολόκληρος, θα το πω κιόλας, δηλαδή δεν είναι κάτι για το οποίο εγώ πρέπει να ντρέπομαι. Έγινε ένας ολόκληρος πόλεμος, ας το πούμε, για όλο αυτό το γιατί αυτό, γιατί εκείνο, γιατί να κάνουμε αυτό. Μα βρε παιδιά, εάν δεν το έχετε περάσει να υπάρχει ένα σοβαρό τέτοιου είδους πρόβλημα υγείας μέσα στο σπίτι, γι' αυτό σε ρωτάω, τι έκανε στο δικό σου το σπίτι αυτό το πρόβλημα υγείας, τι έκανε στο σπίτι σας, σε όλη την οικογένεια αυτό το πράγμα, στα οικονομικά σας αυτό το πράγμα και πόσο δηλαδή πιο ξεκούραστο θα ήταν έτσι το να υπήρχε κάποιος που να ερχόταν εκείνη τη στιγμή και να σου έλεγε τουλάχιστον να αγχώνεσαι για αυτό που ζεις αυτή τη στιγμή, να μην αγχώνεσαι για εκείνο. Ή για το πώς θα πληρώσεις εκείνο ή το άλλο. Μακάρι να το καταφέρουμε. Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει και δεν μπορείς να το καταφέρεις. Γιατί συναισθηματικά ο κάθε άνθρωπος που είναι δίπλα σε αυτόν που πάσχει δεν τον εκφράζει και όλα και τα οικονομικά να του λύσεις. Πάλι κάτι θα βρεθεί. Εννοείς. Δηλαδή και η αρρώστια είναι πολύ δύσκολη. Το πιο συγκινητικά όμως που έζησα, γιατί θέλω να μιλήσω για τα συγκινητικά και δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο κόσμος ή για τα λεφτά, όποιος εκμεταλλεύεται την καταστάσεις κτλ. Δεν με αγγίζουν καν ούτε θέλω να αναφερθώ. Θέλω να πω για πράγματα που σου έχουν, που οι δύσκολες στιγμές ή αυτές οι αρρώστιες προσφέρουν. Προσπαθώ, και λέω προσπαθώ γιατί δεν είμαι, προσπαθώ δυνατά να είμαι, ας πούμε, παραδείγματα βάζω, εθελοντής αιμοδότης με το παραπάνω, γιατί σε ένα κάλεσμα που κάναμε εμείς, είχαμε μαζέψει πάνω από 69 φιάλες αίμα, που σημαίνει ότι η κοινωνία σε αγαπάει και εκφράζεται. Άρα δεν έχουμε το δικαίωμα εμείς να γυρίσουμε την πλάτη σε ένα τέτοιο κάλεσμα μετά. Σε έχει μάθει να κοιτάς τη ζωή λίγο διαφορετικά. Τα οικονομικά νομίζω ότι ναι μεν, με τα οικονομικά ζεις και τρέχουν πράγματα όπως βλέπεις η ίασή σου, η ευκολία στη ζωή σου ή, πολύ σημαντικό αυτό, μια και ήρθε τώρα στο μυαλό, μπορούν τα οικονομικά ή κάτι άλλο ή οτιδήποτε ή όπως εκφράσει και η μάνα που θα το δείτε, που είπε δεν με νοιάζουν για τα χρήματα, το είπε 2-3 φορές, αλλά η αγάπη του κόσμου, είναι πολύ σημαντικό αυτό, γνωρίσαμε την αγάπη. Και μπορεί την αγάπη να την γνωρίσαμε σε όλη την αρρώστια και οτιδήποτε, και το ξέρεις πολύ καλά, έστω και για μία στιγμή. Έτσι ακριβώς. Έστω και για λίγα λεπτά. Είναι πολύ σημαντικό. Και επειδή προσπαθώ να καταλάβω και να νιώσω μια μάνα στο ένα παιδί της, γιατί τυχαίνει να μην είμαι πατέρας, αλλά προσπαθώ, ειλικρινά προσπαθώ πάρα πολύ αυτόν τον καιρό να νιώσω. Και σέβομαι και εκτιμώ όλο αυτό που κάνει η Ελληνίδα μάνα ή κάθε μάνα για το παιδί της, δηλαδή πώς βγήκε και ζήτησε την βοήθεια. Αυτό την νίκη στα μάτια μου πάρα πολύ ψηλά και που έκανε όλη την προσπάθειά της για το παιδί της. Θα ήθελα να της χαρίσουμε, αν μπορούμε, μερικές τέτοιες μικρές στιγμές μαζί με το παιδί της. Όπως κάθε μάνα έχει το δικαίωμα με το δικό της παιδί, λίγο παραπάνω το έχει και αυτή. Που δεν θυμάμαι ότι έκανε το όνομά της, συγγνώμη. Θέλω να την δούμε, να την ακούσουμε χθες που μίλησε για πρώτη φορά, πρέπει να πούμε, αυτή η γυναίκα, γιατί ήθελε να βάλει και ένα τέλος σε όλα αυτά τα οποία και λέγονται, ίσως από διάφορους κύκλους. Καθόλου αξιοπρεπής, λοιπόν, μίλησε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Αλφα Τηλεόρασης και αμέσως αφού ακούσουμε το ηχητικό, να επανέλθουμε. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που από την πρώτη στιγμή του Γολγοθά μας έδειξε έμπρακτα με κάθε τρόπο ότι είναι δίπλα μας. Δεν εννοώ οικονομικά. Εννοώ στο κάλεσμά μας για δότες μυελού των οστών που το να δοθούν ας πούμε 5.000, να γίνουν δότες πάνω από 5.000 και να μπουν στην Παγκόσμια Τράπεζα, όπως καταλαβαίνετε, θα βοηθηθούν 5.000 γιάννηδες. Όταν αναζητήσαμε αίμα για τον Γιάννη που χρειάστηκε κάποια στιγμή, αλλά βοηθήθηκαν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Όλη αυτή η βοήθεια ήρθε από γνωστούς και αγνώστους. Αυτή είναι και η δύναμη που δίνει πρώτα στο Γιάννη, η αγάπη όλη αυτή του κόσμου, και μετά σε εμάς. Εμείς παίρνουμε δύναμη από τον Γιάννη και του τη δίνουμε όσο μπορούμε διπλά και τριπλά. Από εκεί και πέρα, πραγματικά θα ήθελα να ευχαριστήσω. Δεν υπάρχουν λόγια, ούτε ευχαριστώ, δηλαδή πραγματικά δεν υπάρχουν. Κάποια συναισθήματα δυστυχώς δεν περιγράφονται με λέξεις. Χαίρομαι όμως που γνώρισα προχθές τον κύριο Κελεμίδη και τον κύριο Μπίκο με τη σύζυγό του, την κυρία Γεωργία, οι οποίοι ήρθανε και με βρήκανε και είπαν είμαστε μπροστά.
και θα συνεχίσουμε δίπλα σας χωρίς να με ξέρουν και χωρίς κανέναν ενδιασμό. Δεν είπαμε πολλά σε αυτή τη συνάντηση. Νομίζω ότι τα μάτια και οι ψυχές και των τεσσάρων μας είπανε τα πιο πολλά. Είναι αυτό που σας λέω, ότι λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν. Μακάρι με τα χρήματα μπορούσαν όλοι μας να αγοράσουμε ζωές. Ή την υγεία μας ή οτιδήποτε. Δεν μπορούμε. Σίγουρα όμως μας την κάνουν λίγο πιο ποιοτική. Ό,τι και να σημαίνει αυτό. Εγώ ευχαριστώ όποιον άνθρωπο, όποιον ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα από την πρώτη στιγμή. Και ξανατονίζω, δεν εννοώ μόνο οικονομικά. Πόση αξιοπρέπεια τώρα κρύβει αυτή η γυναίκα μέσα της. Και μόνο που ακούς και λέει ότι μόνο τα μάτια μας μίλησαν και οι ψυχές μας, τραβάει το Γολγοθά της αυτή η οικογένεια. Και πολλές οικογένειες, Παντελή. Και μακάρι όποια τραβάει το Γολγοθά της και δεν έχει οικονομική δυνατότητα να το πει, να το εκφράσει, να τρέξουμε και να συνδράμουμε παντού, έτσι. Δηλαδή είναι απαράδεκτο να αφήνουμε παιδιά αυτή τη στιγμή να ταλαιπωρούνται οι οικογένειες, όταν μπορούμε έστω με το κάτι, γιατί 2 ευρώ από την τσέπη μου θα μου λείψουν ή δεν θα μου λείψουν. Το σύνολο όμως θα βοηθήσει πάρα πολύ, έτσι δεν είναι? Ναι. Άνοιξε τον δρόμο, νομίζω. Είδες ότι εκφράστηκε περίπου στο ίδιο μήκος κύματος με αυτά που λέμε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ό,τι μπορεί ο καθένας. 2 ευρώ, το λέμε πάρα πολύ. Είπε επίσης ότι για το θέμα του Γιάννη βρέθηκαν άλλοι 5.000 δότες. Γιατί κινητοποιήθηκε η τοπική κοινωνία, πήγε ο κόσμος και έγινε δότης Μυελού των Οστών και 5.000 άτομα μπορεί να έχουν βρει το τέρι τους από αυτούς τους ανθρώπους που ναι, έχουν γίνει πάει. Και στη δημοτική κοινότητα έχει γίνει και είχαν πάρει και από εμάς δείγματα. Έτσι. Έχει γίνει μεγάλη κίνηση. Ναι, πολύ σημαντικό. Ο τρόπος που σκέφτεται. Ναι, ο τρόπος που σκέφτεται. Γιατί λέμε όταν πονάς σκέφτεσαι λίγο διαφορετικά. Ναι, ναι. Είναι πολύ συγκινημένο, συγγνώμη, αλλά. Ναι, ο τρόπος που σκέφτεται. Σκέφτεται πάλι ότι ξέρεις τι. Έστω ο Γιάννης βοήθησε άλλους Γιάννηδες. Αυτό που λέγαμε. Έδωσε ελπίδα σε άλλους Γιάννηδες. Ναι, δεν ξέρω τώρα. Βοήθησε με λίγο, δεν ξέρω τι άλλο να πούμε. Τι θα γίνει σήμερα στις 6 ώρα. Από τις 6 ώρα λοιπόν στο Δημοτικό Θέατρο. Όλοι οι σύλλογοι, όλοι προσφέρουν την αγάπη τους. Είναι δίπλα στο παιδί. Μαζί και εμείς. Ο καθένας παρουσιάζει για 10 λεπτά ό,τι θεωρεί και ό,τι θέλει. Κάνει μια γιορτή. Δεν έχει σημασία ότι θα δείξει το πώς θα βγει και τι θα κάνει. Σημασία είναι ότι θα είναι εκεί. Άρα καλούμε και εμείς, και αν θέλω λίγο να αγγίξω, να ευαίσθητα λίγο τις μητέρες. Περιμένω όλες τις μητέρες του κόσμου, θα έλεγα, αλλά της πόλης, να είναι σήμερα εκεί. Για αυτό το παιδάκι, περνάμε, βλέπουμε, περνάμε καλά, μπαίνουμε μέσα, βλέπουμε ό,τι χορευτικό μας τύχει, ό,τι μπορεί να προσφέρει ο κάθε σύλλογος. Για αυτό το σκοπό είναι εκεί. Και αν μπορεί, και έχει τη δυνατότητα, το λέμε για αυτούς τους καιρούς, αν μπορεί, ας συνδράμει ο καθένας μας, το πιο μικρό ποσό είναι 2 ευρώ, 2 και 5 νομίζω, κουπόνια των 2 και των 5 ευρώ θα υπάρχουν ναι, εκεί πέρα μέσα. Και το κάνουμε την καρδιά μας για αυτό που λέμε. Το κάνουμε εμείς για την ελπίδα μας και για το παιδί. Η είσοδος είναι δωρεάν ούτως ή άλλως για ναι, όλους. Ναι, ο καθένας έχει στη δική του διακριτική ευκαιρία το πόσο και αν μπορεί να διαθέσει. Αν μπορεί κάποιος να διαθέσει ένα 2 ευρώ, θα πάρει το σχετικό κουπόνι και το 5 ευρώ επίσης το σχετικό κουπόνι, έτσι. Με αυτόν τον τρόπο θα συγκεντρωθεί ένα ποσό το οποίο θα αποδοθεί κατευθείαν και όλα στην οικογένεια το ίδιο βράδυ. Δεν θα κρατηθούν καθόλου χρήματα. Ναι, θα υπάρχει πρόσωπο τη οικογένεια, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, και δεν θέλω να στέκουμε πάλι σε αυτό. Δεν με νοιάζει κιόλας. Μπορούμε να σκεφτούμε ανάποδα ή κακώς. Απλά να σταθούμε και στο άλλο. Ότι και τίποτα να μην δώσει αυτός που θα έρθει. Εννοείται. Μόνο την αγάπη του ή τη θετική του ενέργεια εκείνη την ώρα είναι πολύ σημαντικό και το ζήτησε η μητέρα. Και εκφράστηκε γι' αυτό και της άρεσε πάρα πολύ που εισέπραξε τόση αγάπη. Και είναι πολύ σημαντικό και θα νιώσει σπάνιες στιγμές σήμερα και η μητέρα και το παιδί. Που δεν έχουν να κάνουν αν και πόσο, γιατί κανένας δεν ξέρει πόσο θα είναι η συνέχειά του. Έτσι. Μπορεί να γνωρίζει κάποιος που θα φτάσει ή ποια θα είναι η πορεία του ή πόσο μακρινή θα είναι, πόσο κοντινή. Εύχομαι σε όλους τα καλύτερα και τη μακροζωία βέβαια. Και ευχόμαστε, όπως ξέρεις και εσύ, Έλληνα, για τον καθένα όταν. Δεν έχει περάσει να πω, να έφυξε να μην περάσει κανένα άλλο. Μακάρι να μην περάσει κανένα άλλο. Μακάρι η ζωή να γίνει πιο όμορφη και μακάρι εμείς οι άνθρωποι να φροντίζουμε να έχουμε πιο όμορφες ζωές. Ή καλύτερα να φροντίζουμε να έχει ο δίπλα μας πιο όμορφη ζωή, γιατί μαζί με το δίπλα μας σίγουρα θα περάσουμε κι εμείς καλύτερα. Έτσι. Το έχω πάντα αυτό σκεπτικό. Το σκεπτικό μου στο συλλογικό ήταν πάντα αυτό. Συλλογικά μπορούμε να κάνουμε πολύ μεγαλύτερα πράγματα από ό,τι ατομικά. Και αν συλλογικά φέρουμε κάτι πολύ καλό δίπλα μας. Δεν μπορεί να μας αγνοήσει,
κάτι θα πάρουμε κι εμείς από αυτό. Και νομίζω ότι ήδη παίρνουμε, Παντελή. Ναι. Η δυνατότητα που δόθηκε και σε όλους εμάς που έχουμε αναμειχθεί με κάποιον τρόπο σε αυτή την προσπάθεια, μας έχει ανταμείψει για όλα. Δηλαδή, το συναίσθημα που έχουμε, η μούρλα, η δίψα, η λαχτάρα που έχουμε για να προσπαθήσουμε να το βοηθήσουμε, να το δούμε μετά από 6 μήνες αυτό το παιδί ανάμεσά μας καλά. Δηλαδή, είναι το μεγαλύτερο κέρδος μας, έτσι δεν είναι? Ναι, μακάρι να μπορούσαμε να το εκφράσουμε αυτό λίγο πιο. Ναι, να το ονοματίσουμε. Δεν, ναι, μπορούμε, δεν ξέρουμε να το ονοματίσουμε ούτε εγώ, νομίζω. Ναι. Ότι όλοι μας έχουμε αυτό, πηγαίνουμε. Γιατί ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Πηγαίνουμε με μια θλίψη μέσα μας, αλλά και παράλληλα με αυτή την ελπίδα που τόσο πολύ την είπες και στην αρχή της κουβέντας σου. Δηλαδή την ελπίδα ότι όλα θα πάνε καλά, ότι το παιδί μετά από 6 μήνες θα είναι κοντά μας και ότι η μάνα επιτέλους θα έχει τη δυνατότητα να βιώσει το συνηθές που βιώνουν όλες οι μάνες των εφήβων. Δηλαδή το τι ώρα θα γυρίσει, ναι, το τι ώρα, έτσι δεν είναι. Μικρές χαρές που τις αγνοούμε πολλές φορές, που δεν τις δίνουμε σημασία, που νευριάζουμε πολλές φορές. Mm-hmm. Και πόσο σημαντικές γίνονται όταν αλλάξουν τα πράγματα. Έτσι. Γιατί αυτό το έχω ζήσει πάρα πολύ και το έχει ζήσει πάρα πολλές φορές. Για τα πολύ πολύ απλά πράγματα, πώς φαίνονται πολύ πολύ μεγάλα σε άλλες καταστάσεις. Αλλάζεις τελείως μετά από κάτι τέτοιο, ναι. Νομίζω, ναι. Νομίζω πως ναι, δεν μπορείς να είσαι πλέον ο ίδιος. Όταν σε πατήσουν πάρα πολύ, όταν πατηθείς πάρα πολύ, δεν μπορείς να ξεφύγεις. Επαναξιολογείς τη ζωή. Ναι. Το διατηρείς αυτό. Δεν μπορείς να. Αν κάπου ξεφύγεις, είναι αυτό που λένε. Θα είναι η περίπτωση. Έχω ξεφύγει λίγο, θα ξαναμαζευτώ. Δεν νομίζω ότι μπορείς να λειτουργήσεις πλέον διαφορετικά. Δεν ξέρω. Εμένα δεν μου βγαίνει πάντως. Mm-hmm. Όχι ότι δεν κάνουμε λάθη. Όχι, ενώ δίνεις σημασία. Κατάλαβα τι θες να πεις. Ναι, δηλαδή. Βαθιά σου μέσα είσαι ένας άλλος άνθρωπος. Ναι. Μπορούμε να πούμε ευχαριστώ. Σας ακούγεται τρελό. Στις δύσκολες στιγμές της αρρώστιας που βοηθάνε να αλλάξεις. Μπορείς ακόμα να το πεις και αυτό. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις. Ναι, καταλαβαίνω. Εντάξει. Βέβαια, δεν είναι αυτό το σημείο μας αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή είναι ότι θα το προσωποποιήσουμε ως ένα σημείο, θα το προσωποποιήσουμε στην ελπίδα μας. Έτσι ακριβώς. Και να είμαστε μαζί με το παιδί. Mm-hmm. Που λέω, δεν το γνωρίζω καν, αλλά ναι, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Πάντως, όσοι μου λένε, είναι ένας παλίκαρος μέχρι εκεί πέρα πάνω. Ένας παλίκαρος, ένας άντρακλας 15 χρονών εκεί, που έχει αποφασίσει και μάχεται στα ίσια. Και θέλουμε και εμείς να το βοηθήσουμε. Θέλουμε να νικήσει και να είναι κοντά μας. Ναι, έτσι ακριβώς. Παντελή, να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα πρέπει να σε αποδεσμεύσω, γιατί και εσείς θα πρέπει να πάτε να ετοιμαστείτε, έτσι δεν είναι? Ναι. Να πούμε βεβαίως ότι και η Αλφα Τηλεόραση θα βρεθεί σήμερα στις 6 ώρα μέχρι και το βράδυ στην εκδήλωση, η οποία και θα γίνει στο Δημοτικό Θέατρο της Αλεξανδρούπολης. Όχι μόνο η Αλφα, δεν υπάρχουν χορηγές επικοινωνίας εδώ, δεν υπάρχει κανένας. Ναι, δεν υπάρχουν μέσα, δεν υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν μόνο σκοπός, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Οπότε όλοι καλοί συνάδελφοι, ευελπιστώ να βρεθείτε σήμερα. Όλοι μαζί να μπορέσουμε να γιγαντώσουμε αυτό το μήνυμα. Ναι. Δεν είναι σημαντικό, κάτι ακόμα είπαμε. Για πρώτη φορά ή για μια στιγμή, ας πούμε, όλοι οι συνάδελφοι είπες μαζί. Ναι, ναι. Που κάπως περίεργησε σε άλλα γεγονότα. Ναι. Δεν είναι κακό αυτό, εντάξει. Και είναι πολύ σημαντικό τώρα που το σκέφτομαι, ναι. Πόσες φορές θα το ζήσω 50 σύλλογοι μαζί? Έτσι ακριβώς. Μοναδική στιγμή. Έτσι, μοναδική στιγμή. Λοιπόν, ευχαριστούμε λοιπόν, Γιάννη, και ευχαριστούμε και τη μητέρα για αυτό που μας χαρίζει αυτή τη στιγμή. Είναι ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, πραγματικά. Και ένα πολύ μεγάλο δώρο αυτό της συνεργασίας. Ναι. Δηλαδή, το έχουμε ανάγκη, ναι, το είχαμε. Μπράβο. Πολύ ωραίο το έθεσες. Πράγματι, μπράβο. 50 σύλλογοι και μπράβο και σε αυτούς τους ανθρώπους, 50 συλλόγους οι οποίοι βρίσκονται σήμερα εκεί και θα μπορέσουν να κρατήσουν την εκδήλωση ζωντάνη, αλλά θέλουμε και τη βοήθεια όλων εσάς. Απευθυνόμαστε σε όλους εσάς, είτε είστε γονείς είτε δεν είστε. Εγώ προσωπικά, επειδή έχω και ένα παιδί στην ηλικία του Γιάννη, είμαι λίγο πιο ευαισθητοποιημένη από την άποψη ότι και όσοι έχουμε παιδί στην ηλικία. Μα μου ήρθαν βάλει τα κλάματα. Και όσοι έχουμε παιδί στην ηλικία του Γιάννη, γιατί πραγματικά το θέμα είναι. Ότι μακάρι και η μαμά να είχε τη φασαρία που έχω εγώ με την κόρη μου, δηλαδή για το αν θα βγει, για το τι ώρα θα γυρίσει, κατάλαβες. Αυτά τα ωραία, τα άσπρα βάσανα που λέω κι εγώ. Δεν υπάρχει, νομίζω, χειρότερο πράγμα. Αν είστε γονείς, καταλαβαίνετε απολύτως το τι θέλουμε να πούμε. Βοηθήστε αυτό το παιδί να ξεπεράσει αυτή την υπόθεση, αυτό το μικρό μελανό σημείο, ας το κάνουμε, τη ζωή του. Πραγματικά, εγώ, επειδή το έχουμε βιώσει και στην οικογένειά μας και η αδερφή μου, εμένα, είναι ανάμεσά μας και είναι μια χαρά και έχει γίνει και γιατρός και. Έτσι έχει γίνει ένας άλλος άνθρωπος, δεν θυμόμαστε καν τι είχε συμβεί. Δηλαδή έχουν περάσει τόσο πολύ τα χρόνια και όλα εκείνα τα πράγματα που λέμε ότι δεν θυμόμαστε. Μας διαμόρφωσε σαν ανθρώπους, μας έκανε να αξιολογούμε καλύτερα τη ζωή και το τι είναι πραγματικά σημαντικό.
Αλλά όλα αυτά ξεπερνιούνται. Βοηθήστε να ξεπεράσουμε ή αυτό που λέει και ο Παντελής, να στείλουμε έστω την αγάπη μας σε αυτή την οικογένεια. Και σε κάθε οικογένεια φυσικά, έτσι. Αλλά στη συμπροκειμένη περίπτωση στην οικογένεια του Γιάννη και στον ίδιο τον Γιάννη, τον οποίο τον αγαπάμε και εμείς πάρα πολύ. Και αν μας βλέπει και το σπίτι, σε αγαπάμε πολύ. Μας έχεις δώσει πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη δύναμη. Ειλικρινά, τον αγαπάμε πάρα πολύ. Εκφράσεις πάρα πολύ όμορφα, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ που σ' άκουσα. Μαύρο Παντελή. Δεν μπορούμε μεταξύ μας. Λοιπόν, δεν γίνεται. Λοιπόν, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μας θα μας επιτρέψετε γιατί. Θα πάμε λίγο μετά για μακιγιάζ στα Σεφορά και μετά το υπόλοιπο πρόγραμμα της εκπομπής. Κατά τα άλλα, ζωντανά μπορείτε να έρθετε να μας δείτε στις 6, από τις 6 ώρα και έπειτα στο Δημοτικό Θέατρο της Αλεξανδρούπολης με ένα στόχο, ένα μαραθώνιο ζωής για το Γιάννη. Για μια καλύτερη ζωή. Για μια καλύτερη ζωή, έτσι. Του Γιάννη.